Πολλάκης αγαπητοί μου, φέρουν τα παιδιά τους οι γονείς εις τον Χριστόν, αφού προηγουμένως έχουν δαιμονιστεί. Και τα φέρουν για να τα θεραπεύσουν. Αλλά αυτό ακριβώς σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν τα είχαν φέρει κοντά εις τον Χριστόν, ακριβώς για να μην δαιμονιστούν. Γιατί παν ό,τι βρίσκεται έξω από τον Θεό, αυτό δαιμονίζεται. Δηλαδή, αυτό είναι κάτω από την κυριαρχία του διαβόλου. Ο κόσμος είναι δαιμονισμένος, ακριβώς γιατί είναι έξω από τον Θεό. Σαφώς μας το λέγει αυτό η Αγία Γραφή, ότι δεν έχει καμιά σχέση ο Θεός με τον κόσμο, εννοείται με τους ανθρώπους, εν ενία ηθική. Γιατί αλλιώτικα από τον κόσμο επιστρατεύονται άνθρωποι για να σωθούν. Αλλά με την έννοια την ηθική, ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση με τον κόσμο. Τόσο πολύ, ώστε μας ειδοποιεί κατ' επανάληψη η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, ότι εκείνος που αγαπάει τον κόσμο δεν αγαπάει τον Θεό. Διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρξουν, να συνυπάρξουν δύο αγάπες. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη του κόσμου. Ο Κύριος είπε σαφώς, δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφεντικά, ή στο Θεό ή στο διάβολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρίτη κατάσταση. Δεν υπάρχει ουδετέρα μορφή. Εάν είσαι στο Θεό, είσαι στο Θεό. Εάν δεν είσαι στο Θεό, τότε είσαι στον διάβολο. Συνεπώς, αν δεν έχεις πάει τα παιδιά σου στον Χριστό, τότε σημαίνει ότι τα παιδιά σου είναι δαιμονισμένα ή υπόκεινται ανά πάσα στιγμή στον κίνδυνο ο διάβολος να κάνει κατοχή του σώματός των και το χειρότερο και της ψυχής των. Και τότε αυτό συνέβη, αγαπητοί μου, εδώ με αυτόν τον δυστυχισμένο πατέρα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο οποίος είχε ένα παιδί και ήταν δαιμονισμένο το παιδί του αυτό και το πήγε στο γύριο. Πότε όμως το πήγε, ξέρετε? Όχι βεβαίως ίσως γιατί το παιδί αυτό ήταν δαιμονισμένο από μικρό, από πολύ μικρό, ίσως ήταν έφηβος αυτός, αλλά ήταν από μικρό παιδί, όπως το βεβαιώνει ο ίδιος. Ο Κύριος ήταν μόλις 3 χρόνια όπου εκήρυτε την Βασιλεία του Θεού. Όμως τις παραμονές του πάθους του έφερε το παιδί αυτό να θεραπευθεί. Γι' αυτό και ο Κύριος τον ερωτά τον πατέρα, πόσους χρόνους εστί ως τούτο γέγονεν αυτό, πόσος καιρός είναι, πόσα χρόνια είναι που έχει συμβεί αυτό? Ο Κύριος αγνοούσε? Όχι. Ήθελε να κάνει τον πατέρα να ομολογήσει από πόσο καιρό είναι, για να φανεί ακριβώς η ευθύνη του πατέρα, ότι είχε αμελήσει 3 τουλάχιστον χρόνια να φέρει το παιδί του εις τον Κύριο. Και εκείνος απαντά, παιδιώθεν, από μικρό παιδί. Τι είχε το παιδί αυτό? Το παιδί αυτό είχε πνεύμα άλαλον. Δηλαδή, δεν μιλούσε. Ήταν, έβλεπε, αλλά δεν μιλούσε. Μάλιστα, λίγο πιο κάτω, θα πει ο Κύριος, όταν θα επιτιμήσει αυτό το πονηρό πνεύμα, το πνεύμα το άλαλον και κοφών. Έτσι το αποκαλεί ο Κύριος. Δηλαδή πνεύμα, πονηρόν πνεύμα. Προσέξατε, πρόσωπον. Όχι όπως λέμε το πνεύμα της δικαιοσύνης, το πνεύμα της ειρήνης, με την έννοια την ασαφή και την γενική και αόριστον. Αλλά όταν λέγει εδώ το πνεύμα, εννοεί πρόσωπον. Δηλαδή, ο δαίμον, ο διάβολος. Πνεύμα, λέγει, κοφών και άλλαλων. Συ το οποίον επιφέρεις εις τον άνθρωπον
Τι επιφέρεις? Κοφότητα και αλαλία. Γιατί επιφέρεις αυτά τα δύο? Για να μην ακούσει ο άνθρωπος των λόγων του Θεού και να μην δοξάσει με το στόμα του το Θεό. Ο διάβολος με κάθε τρόπο δημιουργεί δέσμευση των σωματικών δυνάμεων για να μην μπορεί ο άνθρωπος ούτε το λόγο του Θεού να ακούσει, ούτε να ανταποκριθεί στην πνευματική ζωή. Αλλά το χειρότερο είναι η κατάκτηση του πνεύματος, είναι της ψυχής. Όταν ο πατέρας αυτός ο ταλέπορος ομολογεί και λέγει ότι το πνεύμα αυτό το πονηρό οδηγούσε το παιδί του στην αυτοκτονία, στη φωτιά, στο νερό, με κάθε τρόπο στην καταστροφή, στην αυτοκαταστροφή. Είναι φοβερό. Δείξτε μια ματιά, αγαπητοί μου, να δείτε τους συγχρόνους ανθρώπους, να δείτε πώς κινούνται στην αυτοκαταστροφή. Θα πάρω την πιο ελαφρά μορφή. Όταν σε βάζει να τρέχεις με το αυτοκίνητό σου, που αυτό ή θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς, αυτό είναι ένας δαιμονισμός. Αλλά προπαντός και κυρίως, όταν σήμερα υπάρχουν τρόποι, όπως είναι τα ναρκωτικά, για να ξεκινήσω από το τσιγάρο που είναι το ελαφρύτερο, έως τα ναρκωτικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος που ο διάβολος οδηγεί στην αυτοκαταστροφή τους ανθρώπους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Με τι ευκολία, χωρίς λογική, με έναν τυφλόν παραλογισμόν, οι άνθρωποι οδηγούνται εις αυτήν την αυτοκαταστροφή. Για να φτάσω εις τους πολέμους και δει τους απειλουμένους πυρηνικούς πολέμους, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αυτοκαταστροφή. Πέστε μου τι λογική υπάρχει σε όλα αυτά. Είναι γνωστό ότι μέσα στον άνθρωπο είναι φυτεμένη βαθιά η αγάπη στη ζωή. Μάλιστα τόσο βαθιά φυτεμένη, ώστε να φτάνει ο άνθρωπος σε μια εκτροπή του πράγματος να γίνεται φύλαυτος. Ποιος άνθρωπος θέλει να πεθάνει? Κανένας άνθρωπος. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας έπλασε για την αθανασία. Πεθαίνομαι γιατί αμαρτήσαμε. Αλλά είναι δείγμα αυτό ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για την αθανασία. Γιατί όμως φτάνουμε τώρα να αυτοκαταστρεφόμεθα? Αυτό δεν είναι αντίθετο και στην λογική? Δεν είναι αντίθετο και σε αυτό το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως? Αυτό δείχνει ότι κάποια δύναμη σπρώχνει τους ανθρώπους σαν πρόσωπα και σαν σύνολα, τους σπρώχνει στην καταστροφή. Είναι εκείνο το οποίο ακριβώς συνέβη, αγαπητοί μου, για να μην νομίσει κανένας ότι το πνεύμα το πονηρό δεν είναι πρόσωπο. Για να μην το νομίσει κανένας, σας θυμίζω εκείνη τη θεραπεία του δαιμονισμένου των Γεργεσινών, όταν οι δαίμονες μπήκαν μέσα εις τους χείρους, 2.000 τον αριθμό. Τι έγινε τότε? Καταρχάς, αυτό δείχνει ότι οι δαίμονες είναι πρόσωπα. Διότι δεν μπορεί ποτέ να μεταφέρομαι έννοιες στα ζώα. Δεν μπορώ να έχω μια έννοια α ή β, αγαθή ή πονηρή ή κακή, και αυτή να μεταφερθεί στο ζώο και να υποστεί το ζώο εξ υποκειμένου μια κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι οι δαίμονες είναι πρόσωπα. Το ζήτησαν εξάλλου. Θα εισέλθουν στους χείρους. Οι χείροι τι έκαναν? Πήγαν ομαδικά και πνίγηκαν. Δηλαδή τι έκαναν οι δαίμονες εδώ? Οδήγησαν το πίμνιο στην καταστροφή. Αν μπορούσε να άφηνε ο Θεός, αν ήθελε να αφήσει ο Θεός, αγαπητοί μου, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, τη δημιουργία του, χωρίς την προστασία του και χωρίς την προστασία που ασκούν οι Άγιοι Άγγελοι επί της δημιουργίας, μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, ολόκληρη δημιουργία θα εγίνονται κομμάτια. Κομμάτια. Τόσο φοβερά μισεί ο διάβολος τα έργα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν, βλέπετε ότι κάτι που μπαίνει έξω από τον Χριστό δαιμονίζεται. Γι' αυτό πρέπει όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά και τον εαυτόν μας να φέρουμε κοντά στον Χριστό, για να μην υποστούμε αυτό το κίνδυνο να δαιμονιστούμε.
Σας είπα, αυτή η δαιμονοκράτηση είναι πίστης της Εκκλησίας μας, βαθυτάτη. Εξάλλου, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Το λέγει σαφώς αυτό η Καινή Διαθήκη. Είναι λύση, εις τούτο ελίληθεν ο Υιός του Θεού, είναι λύση τα έργα του διαβόλου. Να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και ποια είναι τα έργα του διαβόλου? Με έναν γενικό χαρακτηρισμό. Η δαιμονοκράτηση. Πάνω ότι κρατά, πάνω ότι κατέχει ο διάβολος. Αλλά ας προσέξουμε και κάτι ακόμη. Λέγει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ο πατέρας αυτός ζήτησε από τον Κύριο να θεραπεύσει το παιδί του. Και τι είπε? Είπε: αλήτη δύνασε, βοήθησον ημίν, σπλαχνιστής εφημάς. Αν κάτι μπορείς, κάντο. Και λυπήσου μας. Αν κάτι μπορείς. Αυτό έδειχνε ακριβώς μία αναπιστή. Εξάλλου ο Κύριος έδωσε έναν χαρακτηρισμό. Δεν αφορούσε τον πατέρα μόνο. Αφορούσε και τους μαθητάς του. Τους οποίους κατοπινά θα ελέγξει. Αφορούσε και τους γραμματείς και φαρισαίους, οι οποίοι, επειδή δεν μπόρεσαν οι μαθητές να θεραπεύσουν αυτό το παιδί, όταν ο Κύριος απουσίαζε εις το όρος Θαβόρ, που έλαβε χώρα το γεγονός της μεταμορφώσεως, ελέγχει και αυτούς, διότι αυτοί περιέπαιζαν τους μαθητάς, ως μη δυνάμενοι να θεραπεύσουν το παιδί. Και τώρα ο Κύριος στρέφεται προς πάντας, ο γενεά. Άπιστος και διεστραμμένη. Όχι ενέα που δεν πιστεύεις, που έχεις διαστροφή αντιλήψεως. Και λέγει τώρα προς τον πατέρα: όχι εγώ αν μπορώ, αλλά το ή δύνασε, πιστεύσε πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Αν εσύ μπορείς να πιστεύσεις, αυτό είναι δυνατό σε εκείνον που πιστεύει. Μην λοιπόν λέγεις αν εγώ μπορώ, αλλά εάν εσύ πιστεύεις. Με τον τρόπον αυτόν που ο Κύριος βλέπουμε ανά πάσα στιγμή να καθυστερεί την θεραπεία. Καθυστερεί για να, προσέξατε, συλληφθεί, κυοφορηθεί και γεννηθεί η πίστης. Βλέπουμε άλλες περιπτώσεις που ο Κύριος αμέσως δίδει την θεραπεία. Μέρα του λόγου τελειώνει. Εδώ, όχι. Εδώ καθυστερεί. Για να, σας είπα, κυοφορηθεί, γεννηθεί η πίστη. Και τι λέγει? Εάν εσύ μπορείς να πιστέψεις. Ώστε λοιπόν, σαν να του λέγει του πατέρα αυτού, δεν πιστεύεις. Εδώ δημιουργεί ο Κύριος με τον διάλογο και την αργοπορία ένα ξύπνημα της συνειδήσεως. Να συνέλθει αυτός ο άνθρωπος, να συνέλθει. Και του λέγει τώρα, είναι όλα δυνατά εις εκείνον ο οποίος μπορεί να πιστέψει. Δηλαδή, έχεις μπροστά σου μια πραγματικότητα. Αλλά μόνο εάν πιστέψεις. Και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου, μετά δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Να, συνελήφθη, εκειοφορήθη και γεννήθη η πίστη. Αλλά αξίζει να το δούμε στις λεπτομέρειές του. Ευθέως, αμέσως έκραξε ο πατέρας, ευθέως. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αμέσως συνέλαβε τα πράγματα. Δεν καθυστέρησε παραπάνω. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πολλές φορές αυτό το ευθέως βγαίνει από δύο πράγματα. Πρώτα από την προαίρεση και δεύτερον από την πίεση των πραγμάτων. Όταν υπάρχει μόνο αγαπητή προαίρεση, χωρίς πίεση πραγμάτων, τότε ο άνθρωπος πιστεύει ομαλά. Ο Θεός δεν δίδει πίεση καταστάσεων. Όταν όμως, αγαπητοί, δεν υπάρχει προαίρεση και μένει ο άνθρωπος αυτό που μένει, τότε ο Θεός δίδει μία πίεση στην ψυχή. Τα γεγονότα, οι αρρώστιες, οι κατακεφαλιές, οι ξυλοδαρμοί,
τα χαστούκια που δίνει ο Θεός με όλα τα περιστατικά τα οποία μας συμβαίνουν, για να έρθει μέσα μας να γεννηθεί κάτι με την πίεση αυτή. Ώστε λοιπόν κάποτε προηγείται η πίεση από την προαίρεση. Αυτό έπαθε ο πατέρας αυτός. Πάντως δεν καθυστέρησε πολύ, αλλά ευθέως τι έκραξε. Αυτό το έκραξε δεν λέγει είπε, λέγει έκραξε, που σημαίνει έβγαλε φωνή, έβγαλε φωνή. Αλλά εφόσον ήταν μπροστά του ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού και η φωνή απαιτείνε το πρόσθερον ανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, αυτό σημαίνει προσευχή. Είναι η μετακραυγής προσευχή. Όταν κανείς φωνάξει, γιατί πια μέσα του τα τυχώματα της υπάρξεως του δεν αντέχουν. Γίνεται ρήξη των τυχωμάτων της καρδιάς και βγαίνει φωνή. Και όχι μόνο εδώ ήταν η κραυγή, αυτή η προσευχή με κραυγή, αλλά με τα δακρύων. Είναι μια δευτέρα εκδήλωσης που δείχνει ότι ο άνθρωπος όχι απλώς φωνάζει όταν βρίσκεται κάτω από μια πίεση, αλλά και τα μάτια πλημμυρίζουν από δάκρυα. Είναι ωραία σημάδια αυτά. Ο Θεός θέλει να κράζουμε στην προσευχή μας. Ο Θεός θέλει να κλαίμε στην προσευχή μας. Ο Θεός θέλει να επιμένουμε στην προσευχή μας. Αγαπητοί μου, κάποτε όταν ο Αδάμ μιλούσε στον Θεό, δεν είχε ούτε κραυγή, ούτε δάκρυα. Μάλιστα, μας διασώζει η Αγία Γραφή αυτό το διάλογο που είχε ο Αδάμ με τον Θεό. Ένας διάλογος φίλος προς φίλον. Ένας διάλογος που ούτε ποτέ θα μπορέσουμε να συλλάβουμε. Ένας διάλογος τον οποίον μόνον οι Άγιοι πια πετυχαίνουν. Φτάνουν. Αλλά από τη στιγμή που χάσαμε τον Παράδεισον και βγήκαμε απ' έξω, πρέπει να φωνάξουμε και πρέπει να κλάψουμε. Όχι γιατί άλλο, αλλά για να θερμανθεί αυτή η ψυχή μας, η παγωμένη, η ανέστητη ψυχή μας, για να ξαναπλησιάσει το Θεό. Συνεπώς, ο Θεός τα θέλει αυτά. Που είναι δείγμα, όπως σας είπα, μιας θερμενωμένης ψυχής. Και τι λέγει τώρα? Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Πιστεύω, Κύριε, ομολογία πίστεως, πιστεύω. Τι ακριβώς μπορούσε να πίστευε ο άνθρωπος αυτός τότε? Τότε μόνο μπορούσε να πίστευε ότι ο Χριστός μπορούσε να του κάνει καλά το παιδί του. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν είχε απέτηση περισσότερο ο Κύριος την ώρα εκείνη. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν απεκαλύφθη το πρόσωπό του πλήρως. Και απεκαλύφθη μετά την Πεντηκοστή. Ποιος ήταν? Ήταν ο ενανθρωπίσας αιώνιος Υιός του Θεού. Κάτι που δεν μπορούσαν να το συλλάβουν οι άνθρωποι. Ούτε οι μαθητές. Ούτε οι μαθητές. Οι μαθητές το πιάσαν το θέμα αυτό όταν ήλθε η Πεντηκοστή. Βέβαια είπαν, είσαι ο Υιός του Θεού. Αλλά δεν μπόρεσαν να συλλάβουν το μέγεθος του πράγματος. Τι σήμαινε αυτό? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Είσαι ο Γιαχβέ, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός που μίλησε στο Σινά. Εσύ είσαι. Αυτό δεν το πιάσαν ούτε οι μαθητές. Κανένα. Αυτό επεφυλάσσε το δια την Πεντηκοστή. Ήρθε εκ των υστέρων. Αυτό λοιπόν απαιτείται τώρα από μας. Όχι αν ο Χριστός μπορεί να μου κάνει, να με κάνει καλά ή όχι, ή να μου δώσει ένα αίτημά μου, να μου ικανοποιήσει ένα αίτημά μου. Όχι. Αλλά εάν είναι αληθινά θεάνθρωπος. Και αν είναι αληθινά θεάνθρωπος, τότε βεβαίως δυνατά εις τον Θεόν τα πάντα. Σήμερα όταν μας πει ο Χριστός, πιστεύεις? Πώς ακριβώς έχει το ερώτημα αυτό? Πιστεύεις ότι είμαι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού? Θα μου πείτε, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Τρομακτικά μεγάλο.
πρώτα-πρώτα από πλευράς καταστάσεως σημερινής. Πάρτε παρακαλώ τους ανθρώπους να δείτε τι αντίληψη έχουν περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και θα δείτε εκεί πόσο μακριά βρίσκονται από τη σωστή, την αληθινή πίστη. Το να πιστέψεις λοιπόν ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, αυτό είναι το α και το ω. Όλα τα άλλα έρχονται αμέσως. Έρχονται μόνα τους. Όταν πεις Κύριε πιστεύω ότι είσαι ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπισες, τότε και η θεραπεία έρχεται και όλα τα αιτήματα. Όταν πω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, με ελεεί. Έτι σου λαλούντος, λέγει ο Κύριος, ιδού πάρημι. Ενώ ακόμη ομιλείς, εγώ με παρών. Και σου έχω δώσει το αίτημά σου. Μόνο πρόσεξε. Θα πιστεύεις ποιος είμαι. Γιατί πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού? Γιατί είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας η ενανθρώπισης. Προσέξτε, είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας η ενανθρώπισης. Όχι απλώς πιστεύω σε ένα Θεό άσαρκο, αλλά σε ένα Θεό σαρκωμένο. Γιατί θα κάνω λάθος αν πω πιστεύω σε ένα Θεό άσαρκο? Θα κάνω λάθος αν έλεγα πιστεύω εις τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα το Άγιον, αλλά ότι ο Υιός δεν ενυνθρώπισε? Τεράστιο λάθος. Γιατί η πίστη μου στην ενανθρώπιση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μου. Και την οικειούμαι εάν πιστέψω. Εάν δεν πιστέψω, δεν την οικειούμαι και συνεπώς μένω έξω από τη σωτηρία. Δύο είναι τα μεγάλα δόγματα. Ο Θεός είναι τριαδικός, ένας και τριαδικός, τρία πρόσωπα, και ότι το δεύτερο πρόσωπο ενυνθρώπισε και μένει εν τη ενανθρωπίση του διαρκώς στον ουρανό, εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση. Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, της πίστεως. Και τι λέγει στο τέλος μετά? Λέγει ο πατέρας ότι βοήθη μου τη απιστία. Δηλαδή, ομολογεί την κατάστασή του την πνευματική. Βοήθησέ με γιατί είμαι άπιστος άνθρωπος. Βοήθησέ με. Αυτό είναι όλο το περιθώριο, ως να έλεγε, αν το καταλάβει εκείνη την ώρα βέβαια τι να καταλάβει, αλλά ο λόγος όμως περιέχει όλη την προϋπόθεση ότι όσο προχωρά ο καιρός, θα δω τη σταύρωσή σου, θα δω την αναστασή σου, θα δω την Πεντηκοστή, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και βοήθη μου τη απιστία. Βοήθησέ με να συμπληρώνω καθημερινά τη σωστή πίστη. Οι μαθητές αγαπητοί μου έλεγαν πρόσθες Κύριε ημίν πίστη. Αυτό το πρόσθες θα πει σαν να παίρνω τη σέσουλα και να κάνω πρόσθεση. Το ένα να το κάνω δύο, το δύο να το κάνω τρία. Που σημαίνει ότι κάθε μέρα η πίστη μου πρέπει να προστίθεται. Η πίστη πρώτον ως γνώση. Να μάθω ποιος είναι ο Θεός. Να αποκτήσω Θεό γνωσία. Και το δεύτερον, η πίστη μου ως πεποίθηση ότι ο Θεός είναι δυνατός, αγαθός και θα μου δώσει εκείνο που του ζητώ εάν το κρίνει. Αυτή η δευτέρα πίστη είναι μία πίστη έξω από τη γνώση ή προέκταση της γνώσης αν θέλετε, που έρχεται να με βοηθήσει να κάνω πραγμάτωση αυτή τη θεολογία που έχω, αυτή τη θεογνωσία που έχω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί μου ότι έτσι πρέπει να ξεκινήσω. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Βέβαια δεν είναι η μνήμη του σήμερα. Είναι στις 30 Μαρτίου. Αλλά όμως η Εκκλησία εκτάκτως γιορτάζει άλλη μια φορά τη μνήμη του την Τετάρτη Κυριακή των Νηστείων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ηγούμενος της Μονής του Σινά, έγραψε ένα βιβλίο «Καρπός μιας βαθιάς πνευματικότητος ολοκλήρου ζωής» που λέγεται «Κλίμαξ». Γι' αυτό και λέγεται «Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος». Το βιβλίο αυτό έχει 30 ομιλίες.
μεστό από σοφία, μεστό από πείρα πνευματική αληθινά, πυκνότατο δε. Η πύκνωσή του είναι κάτι άλλο. Αν το διαβάσετε στο κείμενο, είναι πολύ μεγάλη η πύκνωση. Επειδή δε το βιβλίο του αυτό, στα μοναστήρια το διαβάζουν τη Μεγάλη Σερακοστή, προς τιμήν του την Κυριακή αυτή την έχουν αφιερώσει στο πρόσωπό του. Και γιατί ονομάζεται το βιβλίο του Κλίμαξ? Το βιβλίο το ονομάζεται Κλίμαξ γιατί όταν κανείς προχωράει από τη μια ομιλία στην άλλη, από το ένα πάθος στο άλλο για να κόπτει και από τη μια αρετή στην άλλη για να προχωρεί, σαν κλίμακα, σαν σκάλα, ανεβαίνει προς την τελειότητα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όλα αυτά που είπαμε σήμερα και στο θέμα της πίστης και στο θέμα να φέρουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας κοντά στο Χριστό, ας αρχίσουμε να ανεβαίνουμε αυτή τη σκάλα, αυτή την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, που είναι ένας βοηθητικός τρόπος πώς ακριβώς πρέπει να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Να κόβουμε ελαττώματα και να φυτεύουμε αρετές. Με τον τρόπο αυτόν, αγαπητοί μου, κάποτε θα φτάσουμε στο τελευταίο σκαλοπάτι, που είναι πια εκεί η πύλη του ουρανού. Σας το εύχομαι.